Αρκαδία 938. Μετά από διάφορα θέματα του κλάδου μας, αποφασίσαμε να καλέσουμε όλους τις αρμόδιες αρχές να ενημερώσουν τους επαγγελματίες για τον αντικαπνιστικό νόμο, για τα ωράρια, για τις τροποποιήσεις από το Δήμο κτλ. Σε επίπεδο νομού Αρκαδίας, ποια είναι η εικόνα την οποία έχουμε σε αυτά που θα δέσετε? Η εικόνα είναι θλιβερή, όπως ξέρετε, γιατί είναι ένα βασικό το τσιγάρο. Είναι ένα θέμα που θα είναι πλήγμα για τα μαγαζιά. Βέβαια, αν συνηθίσουν τώρα οι πελάτες μας, πιστεύω ότι θα το συνηθίσουν και μετά από ένα κάποιο χρονικό διάστημα θα ξαπανέλθει η δουλειά στα μαγαζιά μας. Οι συνάδελφοί σας, τι σας μεταφέρουν από το... Οι συνάδελφοί μου, ναι, όλοι έχουν συμμορφωθεί στο μέτρο, έχουν σημάνσεις, δεν έχουν τα σάκια στα τραπέζια. Έχουν το βιβλίο που λέει ο νόμος, τα πάντα, αλλά προσπαθούν λίγο γιατί είναι κάποιοι πελάτες οι οποίοι είναι περίεργοι. Βρίσκομαι σήμερα στην πόλη σας να ενημερώσω και εγώ με τη σειρά μου τους συναδέλφους της περιοχής για τα νέα πράγματα τα οποία ισχύουν πια στο επάγγελμά τους, μεταξύ αυτών τον νέο αντικαπνιστικό νόμο. Η Ελλάδα μετά από 17 χρόνια ύπαρξη αντικαπνιστικού νόμου έχει ένα νέο αντικαπνιστικό νόμο, ο οποίος επιβάλλει ουσιαστικά την καθολική απαγόρευση στους κλειστούς χώρους. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η ύπαρξη ενός αντικαπνιστικού νόμου σε ένα κράτος είναι δείγμα πολιτισμού. Η εφαρμογή όμως ενός αντικαπνιστικού νόμου είναι δείγμα ωριμότητας της κοινωνίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι μετά από 17 χρόνια ύπαρξης αντικαπνιστικών νόμων ότι η κοινωνία είναι όριμη να εφαρμόσει ένα τέτοιο νόμο. Όμως η πλήρη εφαρμογή του σε κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και απώλεια εσόδων. Μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και παράπλευρες απώλειες, όπως είναι η απώλυση εργαζομένων. Τέλος πάντων, το ότι σήμερα μαζευόμαστε αρκετοί, έστω και με την υποκίνηση του προβλήματος που έχουμε, νομίζω ότι θα κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο και θα φροντίσουμε να είμαστε όλοι συνεπείς απέναντι στον νόμο, να βάλουμε τα προβλήματά μας και τις απορίες μας στους ανθρώπους που έχουμε καλέσει. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλες τις υπηρεσίες που ανταποκριθήκαν στο κάλεσμά μας να είναι σήμερα εδώ και να μας διευκρινίσουν την νομιμότητα και την αστυνομία και το υγειονομικό και το Δήμο και την περιφέρεια που μάλλον θα έρθει τώρα, το επιμελητήριο που βρίσκεται σήμερα εδώ δια του Προέδρου, δια του Γραμματέως, δια του Προέδρου του Τμήματος των Υπηρεσιών, τη κυρία Αντιπροσωπεία, σημαίνει ότι όλοι μαζί οι φορείς πάμε πακέτο. Και νομίζω ότι είναι καλό σημάδι αυτό για να έχουμε και αποτέλεσμα στις προσπάθειες που κάνουμε για την αναβάθμιση της περιοχής μας. Το κάπνισμα, όπως είναι το Πακιστάν, οι Ινδίες και η Τουρκία ακόμα. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν αντικαπνιστικοί νόμοι με πολύ αυστηρά κριτήρια, παρόμοιοι με αυτό που έχουμε εμείς σήμερα εδώ, χωρίς εξαιρέσεις. Η εφαρμογή του όμως ενός αντικαπνιστικού νόμου είναι δείγμα προσαρμογής και ωριμότητας της κοινωνίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια η κοινωνία έχει οριμάσει. Έχει οριμάσει να εφαρμόσει ένα αντικαπνιστικό νόμο που έχει κάνει όλη η Ευρώπη και σχεδόν όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Αρκαδία 938.